Αμά μπορεί να ανοίξει το φω. Παρακαλώ. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Λοιπόν. Hello, hello, ladies and gents. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The James Con Show. Όπως πάντα, εγώ είμαι ο James. Σήμερα μαζί μου έχω τον Πάνο Πολεμίτη, Μουλτιπάνο, τον Πάνο, τον Παναγιώτη. Welcome, welcome. Καλό Λία. Εδώ ότι προσπαθώ να βρω ένα mainline να καλυφθούν όλα μαζί. Σήμερα με τον Πάνο θα μιλήσουμε για ταξίδια, για εμπειρίες, για blogs, για projects στο μέλλον, για οτιδήποτε έχει που γίνεται σήμερα. Πάνο, καλώς ήρθες. Hello, hello. Ναι, τελικά πολύ διαφορετικός τώρα ξεκινά το podcast, ρε, αλλάσει το mood. Αλλάσει τέλεια, ναι, αλλά και στην άλλη να ασκήσεις ζήτηση και τέτοιο. Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω, όσο τέτοιο που με καλέσες. Είχε καιρό να απλά να μιλήσω για τα πράγματα που κάνω επαγγελματικά ή ζωής και ξέρω εγώ, so cool. Τέλεια. Λοιπόν, να κάνουμε εγώ ένα μικρό νίτσο πάνω και μετά να περάσουμε σε εσένα. Ό,τι θέλεις. Από όσον έψαξα, να κάνουμε τα corrections μετά εσύ. Mm-hmm. Ο Πάνος καταρχήν ξεκίνησε, για όσα άτομα δεν τον ξέρουν, ξεκίνησε το digital ταξίδι, να το πω. Digital εμφάνιση, να το πω. Με ταξίδια που έκαναν παλιά με έναν blog το οποίο ξεκίνησε κυρίως στο Facebook, το Ταξιδιώτης σε Greeklish KS, το Ταξιδιώτης, το οποίο έκαναν αρκετά βίντεο στα οποία γίνηκαν πάρα πολλά viral. Τώρα προχωρά σε άλλα projects τα οποία θα δούμε. Σχετικό για τα standards που έχουμε. Δεν είσαι κάτι ίδιο πριν που έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο, οπότε. Α, οκ. Εδώ σκέφτηκα ότι έχω έτσι. Κουλ. Είδες. Προσπέχτη. Ναι. Θα περάσουμε σε διάφορα άλλα projects τα οποία τρέχουν στην πορεία. Πάνω αν μπορείς ένα-δυο προτάσεις για σένα για κάποια άτομα που μπορεί να μέσα σε ξέρουν που απιθανόν, αλλά για όλο. Τι είναι το απιθανό. Γεια σας. Δεν βλέπουμε. Ξεκινούμε. Είμαι το όνομα μου Παναγιώτης. Στο Instagram Multipanos. Γενικά παρουσιάζομαι πάνω στα τελευταία 3-4 χρόνια λόγω του ότι ταξιδεύω. So, αν θα πάει στο εξωτερικό και ξεκινά και να λύσει το Παναγιώτης, εν κάπως. So, έγινα Πάνος. Ναι. Αυτό δεν είναι η ιστορία του Πάνος. Anyway. Τι είμαι. Ταξίδεψα, έπια μια κάμερα. Έζησα το όνειρό μου. Ούλα μου τα όνειρα που είχα στα 20 μου, στα 25 μου, εκπληρώσα τα για μένα. Και απλά έχω μήνα μου 2-3 έτσι πελά τέλεια. Και εντάξει, ναι, ταξίδι και βίντεο. Και actually να κάνεις τούτο που θέλεις εσύ πραγματικότητα και να ζεις μια ζωή που όπως την εφαντάστηκες. Να προσπαθείς. Αλλά ναι, τα είχα ακολουθά στο όνειρο. Εν και σημαίνει ότι είναι καλό, απλά ναι, βούρισα το όνειρο που πεις. Why not. Ναι. θέλω να ξεκινήσω καταρχήν, γιατί είναι και συζητήσεις που είχαμε στα παιδικά σου χρόνια, γιατί ξεκίνησες να ταξιδεύεις μόνος σου και τα πρόσθεσες που έκαμες με τα ταξίδια που αρκετά νεαρή ηλικία. Η παιδική σου ηλικία ήταν πάντα στο ίδιο πνεύμα του με ενδιαφέρει το να μου πω είναι το στάνταρτ, με ενδιαφέρει το ότι είναι το κοινωνικό στάνταρτ, μπορεί να κάνω ό,τι θέλω. Όσον μπορείς να θυμηθείς τον εαυτό σου. Ναι, που μητσείς πάντα ένιωθα κάπως διαφορετικός. Μόνο και μόνο, ας πούμε, που ένεπες τα μάπα, ήταν ξεκινάς που γάμε. Το ότι σε κόστησε καθόλου η μάπα. Στο δημοτικό, μεγάλη δυσκολία. Αλλά ντά. Εντός ούτε με τις κορούσες, μέσα ούτε με τους αρσίγους. Τα είχα, και αν καταλάβεις ότι κάτι πάει, κάτι θέλεις άλλο. Γενικά που μητσείς, δεν έκανα, ας πούμε, νόρμα. Ενώ σου πάντα ήθελα να πάω να χορέψω σε ένα διαγωνισμό, να πιένα, χωρίς να έκανα μαθήματα ή κάτι. Καταλάβεις, τα είχα ήμουν πάντα κάπως καλλιτέχνης, αλλά χωρίς να είμαι, δηλαδή χωρίς να το προσπαθώ. Τα είχα απλά, ναι, μπορώ να το κάνω, ας πούμε. Και άλλαξα και πολλά σχολεία και γενικά ξεκίνησα τα ταξίδια μας που πολλά μητσίς λόγω του ότι είμαι μισός Ρουμάνος. Ήμουν και διαφορετικός μου και μισός, ξέρω εγώ. Και πάντα αρέσκα. Τα είχα πάντα ήθελα και το διαφορετικό, δεν ξέρω. Πάντα νιώθω ότι ήθελα κάτι να κάνω διαφορετικό. Αφού να φανταστείς, που μου λύκειο, ας πούμε, πήγα γυμνάσιο ιδιωτικό και ήξερα όλα τα πανεπιστήμια στην Αγγλία, ας πούμε. Ήξερα ότι θέλω να πάω σπουδάσω
ήξερα θέλα, να κάνω τα GC μου, να πιάω τέλειους βαθμούς, πράγματα, ιστορίες, ήξερα. Αλλά κάθε χρόνο άλλασε η σπουδή. Κάθε χρόνο. Δηλαδή, ξεκίνησα από accounting, έφτασα σε information technology, ξέρω εγώ. Τελειώνω το Λύκειο με 19,5 άριστα και τελικά πάω fashion design στην Αθήνα. Ταχα, και ούτε καν το τέλειωσα και το δίπλωμα. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι γίνων, αποφάσισες να πάεις fashion design στην Αθήνα για ποιο λόγο? Ο πιο βασικός λόγος ήταν το λαφείο που είναι Κύπρο, actually, και επειδή έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, ας πούμε, με φάσματα, crafts, ασχολείται με τη μόδα, ήταν ένα πράγμα να σκεφτούμε ότι κάπως οικογενειακή επιχείρηση, μπορώ να πω του παπά μου, ξέρω πού να πάω για ένα χρόνο, να έρθω πίσω σπίτι, αλλά πάρα πολλά λαφείο και δεν ήξερα τι να σπουδάσω, actually. Έπρεπε να διαλέξω κάτι. Και δεν έπρεπε να διαλέξω κάτι που ήταν τρία χρόνια, ας πούμε, γιατί τάχα πολλά τρία χρόνια, αν ήξερα τον πλαγάω, τάχα κατάλαβες το ψεντό. Ναι. Το διαλέξα κάτι που είναι ένας χρόνος και τάχα να δούμε. Αλλά κάμα το παραπάνω ότι τάχα μετά να έρθω πίσω στη δουλειά. Αλλά ήθελα να φύγω. Πάω και μπορεί να τελειώσα να πια, δεν ξέρω, δύο μήνες μαθήμα, τρεις. Μόλις ξεκίνησε το ράψιμο, τάχα, έβαλα μας το πρώτο μάθημα να ράψουμε φούστα, τάχα. Μόλις έκανα και το πράγμα, έτσι, λέω, ναι, για μένα, ρε φίλε, τον το πράγμα. Και απλά δεν ξέρω ποια μάθημα. Αλλά είμαι Αθήνα. So, yeah. Βουλεύκα για μέσα PR κάποτε, αλλά ίσως απλά φοιτητική ζωή, ας πούμε, delivery, γύρους, πράγματα, ιστορίες. Και όταν που κάμνα στην Αθήνα, το μόνο πράγμα που κάμνα 24 ώρα μέσα στο δωμάτιο μου ήταν να διαβάζω για ταξίδια. Να βλέπω ταινίες για ταξίδια, να κάνω motivation, να κάνω το δωμάτιο μου, το διαμέρισμα μου που ενοικιάζα couchsurfing και έφερνα από το εξωτερικό κόσμο. Ήταν, τα είχα απλά ήθελα να δω και μόλις ήρθαν άτομα από το εξωτερικό σπίτι μου και νιώσα ότι μίλησα με Πολωνέζους, Γάλλους, Ιταλούς, ξέρω πού ήρθαν, πέρασαν καλά, ας πούμε, και κατάλαβα ότι ας πούμε θέλω να ταξιδέψω. Ήθελα, ναι, απλά είδες τώρα και δεν τελειώνει τη σκέψη. Ναι, ναι, ναι. Όχι, προτιμώ το τότε γιατί εν τούτο που θέλω να κάνω deconstruct πριν φτάσουμε στα υπόλοιπα. Okay. Γιατί άμα λαλείς ότι ξεκινήσουν και σκέφτεσαν τα ταξίδια που την αρχή που είσαι πάει να σπουδάσεις, θυμάσαι τον εαυτό σου που ταξίδια που είσαι κάνει πιο μικρός. Ναι, τσίνο που ερεθίζει παραπάνω του ότι ενώ πήγαινε σε διαφορετικές χώρες, ήταν οι ίδιες και όπως άλλασαν οι εμπειρίες. Τι σου έκαμε τσιν το... Ας πούμε που τα ταξίδια αλήθεια, ας πούμε, πήγα και κατασκήνωση. Ας πούμε που ήμουν 10 χρονών, έστειλα με κατασκήνωση στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Μετά πήγαινα κάθε 2 χρόνια, πήγα και Συρία. Πήγα πολλές φορές Συρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, πολλές φορές τούτα. Και ταξίδευκα με τους γονείς μας. Πριν έβλεπα τι σημαίνει εξωτερικό, ειδικά το να ζει και οικογένεια σε άλλη χώρα. Και να αλλάξει τέλεια ή δηλαδή να πάρεις για ένα μήνα, να σπέρεις και αυτό, και ζεις τέλεια την άλλη την νοοτροπία και γίνεις ένα, να σπέρεις, θα ξέρεις ότι είσαι και κάτι άλλο, να σπέρεις. So, άρεσε και μου γίνει αλλαγή στον εαυτό μου που έβλεπα επίεννα αλλού και wow, ας πέρεις. Και στα 16 μάθαν τα στέπια μη οικονομικούς παρές μου, τα επειδή ήμουν DJ και τον καιρό μου λίγο εύκολα καλά λεφτά, κλείσαμε στην τυρία και πήγαμε μήκονο, 16 χρονών. Και μπήκαμε σε όλα τα κλαμπς, δεν έφαμε ούτε και μια πόρτα, ρε φίλ. Αλήθεια, 16 χρονών είχα κάτι ανταβιούες, να και τώρα έχω ανταβιούες λόγω της δουλειάς, αλλά anyway, whatever. Αλλά έχουν τέλεια, whatever, μη τσικουρτούν, αλλά βάλα μας παντού, θύου. Πώς γίνεται ρε φίλε, στην πόνα σας βάλα παντού? Βάλα μας παντού, ενώ μια φορά ήταν να φάω πόρτα, κάπου, εγώ μόνο τα είχα πει παρέα, και ήμουν πολλά πιο, ήμουν και κοντούις, και ούτε καν. Τα είχα, βάλα μας. Και είμαστε με το, ας πούμε, πάει μικρό που είσαι 20 χρονών, 22, ναι, για να περάσεις. Φίλε, ναι, για να περάσεις καλά. Ναι. Εντάξει, δεν είχαμε τετράτροχα, ας πούμε, ήταν περπάτημα, ρε, είμαστε 16 χρονών. Περπάτησαμε στο νησί και πέντε με λεωφορεία, ας πούμε, έτσι, φάση. Τα χάνει, τα χάνει το ζήσαμε τελειά όρημα, κατάλαβες. Να ξαναβιέννες, τώρα. Μικρό. Ναι. Επία 3 φορές. Οκ. Ναι, επία και που μου στρατώ. Και πια και... Ναι, στρατό και στρατό βασικά. Όχι, πριν πω μέσα που πια και μετά από μου δεύτερο χρόνο στρατό, τα χαβούα πολύ. Οκ, όμως μετά τα ταξίδια πολλά που έκαμε σαν να ξαναπιένες μη γόνο.
Είναι ωραία η Μυκονός, αλλά είναι top, ας πούμε, λίστας για μένα να πάω πίσω, ας πούμε. Αλλά είναι ωραία, δεν ξέρω, ρε, τώρα μετά τον κορονοϊό, επειδή έναν ταξίδι είναι να κάνεις. Ας πούμε, πρώτη φορά στη ζωή μου είναι ταξίδεψα τόσο πάνω από ένα χρόνο. Είχα 15 μου να με φύγω για πάνω από ένα χρόνο που η χώρα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι να φτιάξεις για πρώτον πρόβλημα. Σκέφτηκα όμως παρέσμα να πάμε στην Κροατία. Μιλούν τον παρέα μου, πάμε... Μήκονε να πάμε στην Κροατία. Τα είχα το καλό καιρό. Οκ, ακούσα πολλά καλά για την Κροατία. Μακάρι. Και είχε καλό πάρτι. Μακάρι, γιατί έχω και εγώ εισιτήρια τα οποία ακύρωσα πέρσι. Θα τα ξανακυρώσω. Ναι ρε, άκουσα πολλά και εγώ για Κροατία. Και δεν έκανα Βαλκάνια τίποτε. Άκουσα πολλά για τα Βαλκάνια. Λοιπόν, άρα, είχαμε μείνει στην Αθήνα. Ναι. Ένα λόγο σου φλόου, χαλαρά. Ναι, είχαμε μείνει στην Αθήνα. Mm-hmm. Όσον έψαξα, είδα ότι είσαι αναφερθεί πολλά στο ότι νιώθεις άσχημα του ότι έκαμνες τρόμπες και εσύ τη φοιτητική ζωή που στην ουσία χρησιμοποιούσες λεφτά από τους γονείς σου για να ζεις τη ζωή σου στο Πολύνωνο, δεν ήταν κάτι που σου άρεσε και ήθελες το απαραίτητα. Ναι, ενώ σου... Αρέσκα μου πολλά τα benefits, τα χάτω να είμαι Αθήνα, να μπορώ να κάνω backpacking, να πιάω το τρένο, να πάω μετέωρα μόνος μας που είναι κάμα το τούτον ή να πιάω 15 ευρώ ticket να πάω Ιταλία, μετά άλλο 15 ευρώ να πάω Θεσσαλονίκη και άλλο 15 ευρώ να έρθω πίσω, ας πέντουν τα πράγματα γεννήσκονταν και τον καιρό. Ήταν τέλειο πράγμα. Γενικά επειδή δούλευκα και λίγο μες τα χαπολά, λίγο μες τα κλαμπ, ξέρω, μας δεύκα και pocket money. Αλλά και όπου με έσπαζε, ας πούμε, τα χαπολά, είναι ότι στην τελική είναι πια και το χαρτί, ας πούμε, κατάλαβες. Σαν πω και χρησιμοποιούσα τα λεφτά του κύριου μου για να κάνω τον τη ζωή κάπως. Ναι, οκ. Οπότε, και θέλω να με πάρεις που το κεφάλαιο της Αθήνας της φοιτητικής ζωής στο αποφάσισες ότι καταρχήν ήρθες πίσω Κύπρο μετά από την Αθήνα και ξεκίνησες να αφήσεις να πάεις ταξίδι ή ήταν όχι, ήρθα πίσω Κύπρο χωρίς να ξέρω. Είχα ένα συγκάτοικο που σχολητούς μου είδαμε και πριν φύγουμε από την Αθήνα, τα κανονίσαμε να πάμε Πορτογαλία, Boom Festival. Είναι το πιο μεγάλο side party στην Ευρώπη, νομίζω, αν δεν είναι το δεύτερο, ας πούμε. 50-40 χιλιάδες άτομα, psychedelic, τα χάκια. Άλλη φάση. Shit. Δε, whatever. Okay. Και είχα, επειδή εγώ που ήμουν Αθήνα, γύρευκα το... Τα είχα κάτι, ένα φεστιβάλ που να μένει house, που να μένει το mainstream τέλεια. Θέλω κάτι όσο πιο alternative γίνεται, όσο πιο πελό γίνεται. Και ανακάλυψα το τούτο. Τα είχα hippies, πράγματα, ιστορίες που θα ξαναδώ στη ζωή μας. Τα είχα έβλεπα βίντεο και όλο, energy chance δεν υπάρχει έτσι πράγματα. Απλά πήγε. Whatever. So, πήγα Κύπρο και ξέρω ότι να μείνω Κύπρο, αλλά να πω ταξίδι στην Πορτογαλία. Okay. Τον ήξερα. Και τάχα ήταν να μείνω Κύπρο να δουλέψω στην οικογενειακή επιχειρήση. Ήρθα Κύπρο, ξεκίνησα να δουλεύω από τίποτα. Και όπως δουλεύω, ξέρω εγώ, θυμίζω μια φάση που απλά εξυπηρετούσα την πελάτησα, κόφκα υφάσμα, ας πούμε. Και λέω, κόφκα το υφάσμα και πώς το κόφκα έτσι, θα πω και εγώ τούτον ήταν η ζωή μου, ας πούμε. Τα θέλω να είναι η ρουτίνα μου το πράγμα. Τα αποφάσισα ότι τούτον είναι και τέλειωσε, ας πούμε. Να πιένω έναν ταξίδι κάθε τόσο, ας πούμε. Τα θέλω να το κάνω στη ζωή μου, ας πούμε, το πράγμα. Και το realization, σκέφτηκα θέλω να πάω Αυστραλία να δουλέψω. Μετά το ταξίδι στην Ευρώπη που να κανόνιζα, εγώ πώς θα το συνεχίσω, πώς θα μπορώ να βγάλω λεφτά ή πώς θα μπορώ να κάνω maintain το πράγμα χωρίς να έχω ούτε skills. Χωρίς τίποτε. Δηλαδή, δεν είχα skills στην τον καιρό για να πω ότι μπορώ να πω σε οποιαδήποτε χώρα να δουλέψω. Πρέπει να πιάω όποια δουλειά να είναι. Ναι. Άρας. Για να μπορείς να συντηρήσεις τον εαυτό σου σε ένα σημείο και να μπορείς να έχεις ταξίδια. Μπράβο, ναι. So, ο μόνος τόπος που μου έκαμε κλικ και actually διάζωσε το από αυτό ήταν η Αυστραλία. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο στο Spotify, iTunes και όλες τις πλατφόρμες. Κάντε subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ.